Όσες φορές έχουμε έρθει εδώ και τα λέμε, είναι για τα δύσκολα. Την προηγούμενη φορά ήταν για την αδερφούλα σου, αλλά τώρα έγινες ξανά μάνα με τον Δημήτρη Κοριαλά. Και όχι μόνο αυτό, πέρασες και πολύ δύσκολα, Φωτεινούλα, με την επιλόγη ακατάθλιψη. Ναι, αυτό έλεγα σε όλους. Μου λένε τι πέρασες, κορίτσι μου, με βλέπουν στο δρόμο. Σε βλέπαμε, τα ακούγαμε. Λέω, περιμένετε, έρχεται και οι επιλόγες τώρα. Το έλεγες. Δεν τελείωσα. Το περίμενα. Να σου πω σε αυτή την εγκυμοσύνη. Το φοβόμουνα. Καταρχήν, τη ζήσαμε παρέα. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είχε πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη, γιατί ήταν στην εκπομπή μας πέρυσι το κορίτσι αυτό εδώ. Και κάθε 5 λεπτά πήγαινε λίγο και τα έβγαζε. Ναι. Ήτανε... Εκεί σε κατάλαβα ότι ήσουν εγκυμονούσα. Και κάποια στιγμή την πιάνω στους διαδρόμους και της λέω: Ελά, εδώ κάτι γίνεται. Κάτι όλο, κάτι αυτό. Και μου λέει: Άσε με, μου λέει και δεν το λέω. Λέω: Ή το πες ή δεν το πες, το ξέχασα. Και μετά, αφού ήρθε το μωρό, είχαμε τα άλλα δύσκολα. Και εκεί που λες ότι έφτασε αυτό στο τέλος και γέννησα και επιτέλους έχω το μωρό στα χέρια μου, έρχεται αυτό το τρομερό πράγμα και χαίρομαι πάρα πολύ, Ζηνάκη μου, γιατί είσαι τόσο ευαίσθητη με τις μανούλες γενικά. Και εγώ μου είναι άγνωστο. Που το αγγίζεις αυτό το θέμα. Πέρασε σε επιλόγιο. Όχι καθόλου, καθόλου. Αγνάτο. Είναι πράγμα. Το κοριαλάκι. Ναι. Μας έγινε, ναι, αυτή είναι η Όλη. Αυτή την ξέρουμε, την ερχόταν και στο γραφείο καμιά φορά. Το γιολάκι μεγάλωσε. Είναι... Αυτό είναι. Ναι. Oh, αυτό είναι το μπέμπε. Είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Χαίρομαι πάρα πολύ που το πιάνεις αυτό το θέμα, Ζηνάκη μου. Πάρα πολύ. Άγνωστο μου είναι. Τι συμπτώματα έχει αυτό και πώς έρχεται η επιλογή ως κατάθλιψη. Εγώ από το νοσοκομείο, όταν γέννησα, με πιες έφτασε η αυτή που λέμε η επιλόχη αθλίψη, που πιάνει όλες τις μανούλες την πρώτη εβδομάδα, γιατί έρχεται το γάλα, κατεβαίνουν οι ορμόνες, είναι ένα παιχνίδι τέτοιο. Ένιωσα από μέσα από το νοσοκομείο μία ανασφάλεια στο να βγω έξω. Σε αυτό το παιδί. Δηλαδή, εκεί που λέγανε όλες να πάω σπίτι μου με το μωρό, να το πάρω σπίτι μου το μωρό, εγώ ζήτησα, σας παρακαλώ, μπορείτε να με κρατήσετε άλλες 2 μέρες μέσα στην κλινική. Δεν ήθελα κατά κάποιο τρόπο να βγω. Ξέρεις, δεν είχε γέλια, αλλά πραγματικά τώρα να λες στη νοσοκόμα, κρατήστε με άλλες 2 μέρες, αλλά εκείνε, ξέρεις, τους είναι γνώριμο αυτό, θα το ξέρουν, να καταλαβαίνουν ότι. Ένιωσα μία ανασφάλεια, ένιωσα μία παραπάνω ταραχή. Βέβαια, εγώ είχα και την ταλαιπωρία αυτή της εγκυμοσύνης, δηλαδή πήγα υποβασταζόμενη στην κυριολεξία να γεννήσω. Είχα φτάσει 48 κιλά, δηλαδή ήμουν οστεϊκή. Οπότε είχα εξαντληθεί. Ήταν μια από τους εμετούς, από τις νοσηλίες. Ήταν 5 νοσοκομεία. Ήταν η ανεπάρκεια αυτή που καθ' όλη τη διάρκεια. Έρασες πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη, και να το πούμε. Συνεχώς δηλαδή κινδύνευες, έτσι να το λέμε. Εμετούς, νοσοκομεία. Ναι. Έλεγες. Πόσο καιρό έκατσες σε νοσοκομείο για να το φέρεις στη ζωή? 5 φορές μπήκα σε νοσοκομείο. Από μία εβδομάδα ή 4 φορές. Από... αυτό. Ήτανε δύσκολο. Ήτανε δύσκολο γιατί εγώ όταν τον έφερα το μικρό στο σπίτι, τον έφερα όχι στο δικό μου σπίτι. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή από τα βασικά, ότι αναγκάστηκα στη μέση της χρονιάς, επειδή ο Δημήτρης έλειπε η επανάληψη της ιστορίας και σεζόν στη Θεσσαλονίκη, πάλι μόνη μου, ανήμπορη να σηκωθώ το πρωί από τους εμετούς, να πάω το παιδί μου σχολείο, να το γυρίσω, να το διαβάσω. Αναγκάστηκα και αποφάσισα να μετακομίσω κοντά στους γονείς μου. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα, να αλλάξω ξανά στην Ιόλη, η οποία περνούσε ήδη μια αλλαγή. Του διαζυγίου. Του διαζυγίου, της νέας οικογένειας, της νέας ισορροπίας. Το νέο μωρό που έρχεται και αυτό το παιδί ξαφνικά να έχει νέο σχολείο, νέο σπίτι, δηλαδή είχα και αυτές τις τύψεις και περισσότερο την πάλευα η ανεπάρκειά μου απέναντι στην Ιόλη. Δηλαδή δεν μπορούσα, ξέρεις, να είμαι εκεί, δηλαδή ένιωθα ανεπαρκής απέναντι σε αυτό το παιδί, ότι αυτό το παιδί πραγματικά στερήθηκε τη μαμά του, γιατί η μαμά του ήταν ανήμπορη να το διαβάσει, να το ντύσει, ήταν μονίμως σε νοσοκομεία, μονίμως με μετούς, ένα πράγμα τέτοιο. Οπότε ήρθαν οι τύψεις και προστέθηκαν. Και όταν γύρισα σπίτι, επειδή ήταν και το περίεργο, δεν μπόρεσα να το ζήσω και με τον Δημήτρη αυτό το πράγμα. Θυμάσαι που μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Δηλαδή γέννησα. Εγώ ήθελα να μαθαίνω γιατί την έβλεπα και επειδή τα έχω ζήσει κι εγώ αυτά, αναστατωνόμουν. Κάθε φορά που έμπαινε στο νοσοκομείο, της έλεγα: Είσαι καλά, όλα καλά. Βγαίνεις, μπαίνεις, τι γίνεται. Είναι η ανεμπόρια. Η ανεμπόρια γύρισε σπίτι. Δεν ήταν πάλι ο Δημήτρης. Ήμουνα πάλι μόνη μου. Ήμουνα με μία μαμά, η οποία με τη μαμά μου ξέρει, έχω αυτή την καλύτερη κόντρα τη μάνα και κόρη, αυτό το θανατηφό. Δηλαδή εγώ έκλαιγα, α πούμε, έκανα σαν τρελή, γιατί πραγματικά θέλω να το πω ότι επειδή την έχω γνωρίσει
στην κατάθλιψη. Και έχω πάρει και φάρμακα στο παρελθόν, θυμάσαι που είχαμε μιλήσει. Γνωρίζω το τερατάκι αυτό, τα συμπτώματά του, αλλά αυτό που με τρόμαξε εδώ ήταν ότι ενώ στην προηγούμενη μου φάση ήξερα και γνώριζα τι ήταν αυτό που μου έφταιγε και μπορούσα να το μιλήσω και να το επικοινωνήσω, σε αυτό είναι ορμονικό. Ναι. Δεν το ελέγχεις. Δεν ξέρεις γιατί σου έρχεται και από πού σου έρχεται. Δεν μπορείς να κοντρολάρεις το συναίσθημά σου με τίποτα. Μετά πώς το αντιμετώπισες, για όλες όσες δεν γνωρίζουν δηλαδή. Δεν το έχουν περάσει. Θέλει πολύ βοήθεια, μου λέει ο Δημήτρης. Να το πάρουμε, το αφήσαμε εκεί. Όχι, το έχουμε πει πάρα πολύ ωραία. Το αφήσαμε εκεί που εσύ για πρώτη φορά λες, με κρατάτε 2 μέρες στο νοσοκομείο. Δεν σε κρατάνε, σου λένε. Με κρατήσανε, μου κάναν τη χάρη, με κρατήσανε μία. Εντάξει, σε κρατήσανε μία έτσι για να σου πούνε σε κρατάνε. Ναι. Πας στο σπίτι, εκεί ας πούμε την αγκαλιά του μωρού, αυτό που λέει η Κατερίνα, την ένιωσες ή φοβόσουνε και να το πάρεις? Με το Θανασάκι φοβόμουν περισσότερο, ενώ ένιωθα ανήμπορη. Θανασάκι θα το πούμε. Ναι. Ποιον λένε Θανασάκι? Τον παπά του Δημήτρη. Α, εντάξει. Είναι, τον πεθερό. Είναι τόσο άγιος ο άνθρωπος, αν είχε ένα αντέτοιο θα είχε και φωτοστέφανο αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο άνθρωπο, παιδιά, είναι τόσο καλός άνθρωπος. Ο Θανασάκης λοιπόν πάει σπίτι. Ο Θανασάκης γυρνάει σπίτι, λείπει ο Δημήτρης, μένω με τη μαμά μου και με τη μαμά του Δημήτρη. Έχω όλη αυτή την κόντρα, θέλω να βγάλω, να ξεσπάσω, να κλάψω, να φάω, νιώθω. Και εδώ θέλω να σταθώ σε κάτι πολύ σημαντικό, στην απενεχοποίηση του θυλασμού. Γιατί εγώ θύλασα την Ιόλη 18 ολόκληρους μήνες, αποκλειστικά. Γιατί την είχα δει τζιχάντ με το παιδί. Αλλά ξαφνικά σε αυτό το παιδί, εκείνη η τύψης, ένιωθα ανήμπορη και δεν μπορούσα. Δεν είχα, ας πούμε, όχι τη δύναμη, δεν είχα, ερχόταν η ώρα του θυλασμού και πονούσα, είχα και ένα καταπονημένο οργανισμό που δεν το ήξερα αυτό. Και επειδή είχα ακολουθήσει αυτό το τζιχάντ, το παιδί σου πρέπει να το θυλάσεις, που είναι τώρα και της μόδας, ξέρεις, ο θυλασμός πάρα πολύ. Και όταν λες δεν μπορώ να δώσω, λένε να πάμε σε αυτό το δωμάτιο που είναι βοήθεια για το θυλασμό και όλα αυτά, και είναι καλό που έχει βγει. Αλλά είναι περιπτώσεις και περιπτώσεις. Εμένα αυτή η ιδέα ότι πρέπει να το θυλάσω το παιδί μου, όπως θύλασα και το πρώτο μου παιδί, και η ανυμπόρια μου έδωσε διπλάσια τύψη. Διπλάσια. Και να κάθε φορά να κλαίω. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι είχα φτάσει σε τέτοιο σημείο. Καταρχήν ήμουν για όλους τους γύρω μου. Μου λέει ο Δημήτρης, σε παρακαλώ τώρα που θα πας στη Ζήνα, να πεις ότι στην επιλογή ο κατάθλιψης έπρεπε να καλέσεις τη γειτονιά, τη μάνα σου, τη μάνα μου. Γιατί το περάσαμε όλοι αυτό μαζί σου. Όταν λοιπόν σε κάποια φάση άρχισα να κλαίω και να μην μπορώ να κοντρολάρω τα συναισθήματά μου καθόλου. Δεν τα κοντρόλαρες. Ναι, μου λέγανε, ας πούμε, δεν τη βλέπεις την ευτυχία σου μπροστά σου και να καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου λένε είναι το σωστό, ότι η ευτυχία σου είναι αυτή, να τη βλέπεις την ευτυχία και να μην μπορείς να τη ζήσεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Βλέπεις, η μάνα σου σε καταλάβαινε ή έλεγε... Πήρε χρόνο σε όλους, δηλαδή στην αρχή... Δεν νομίζω ότι καταλάβανε και όλοι, γιατί γενικά είμαι κρακτικό παιδί και λέγανε, Φωτεινή, ξέρω, εγώ μου λέγει, να σε διαβάσει κανένας παπάς, έτσι όπως κάνεις.